επιτυχία σας θα γίνει όσο αφώς θέλετε, θέλετε, όπου πρέπει να γίνει. Αφήστε τον απολογητή και οι δολοφόνοι απολογούνται. Και οι δολοφόνοι απολογούνται. Έχουν το δικαίωμα της απολογίας. Επιτέλους, επιτέλους. Είναι συμβατή η κατασκευή του συγκεκριμένου κέντρου αναδιανομής στην συγκεκριμένη περιοχή. Τα λέω αυτά γιατί έχω μπροστά μου μια απόφαση. Παρακαλώ, αφήστε με, ενημέρωση κάνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όσους εκ των συμβολίων, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Οι συμπολίτες οι οποίοι παρευρίσκονται. Παρακαλώ πολύ, ενημέρωση κάνω. Ενημέρωση κάνω. Ενημέρωση κάνω. Ερημοδικία, ακούστε κύριε, είστε μηχανικός, είστε αρχιτέκτονας. Απευθύνεστε σε ένα δικηγόρο που ξέρει τι θα πει εκδίκαση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό σας λέω. Ενημέρωση κάνω. Παρακαλώ να μην παρεμβαίνετε. Θέλετε να ενημερωθείτε. Παρακαλώ πάρα δεν πολύ. Δεν ακούγεστε κύριε Κουνάκη, δεν ακούγεστε. Ενημέρωση κάνω. Πώς έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Όταν πάνε τη σειρά, θα πάρετε τον λόγο να μιλήσετε. Όλους μας αφορά, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, λοιπόν. Συλλεκτικό. Εμείς από το δύο... Εμείς... Όχι, όχι. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Ναι, ναι. Εμείς από το 1999 όσες θέσεις είχαν προταθεί είχαν εξεταστεί και όλο αυτό το διάστημα ενώ προχωρούσαν οι διαδικασίες και τα συμβούλια της Επικρατείας για τον Άγιο Νικόλα όποιες θέσεις μας είχαν θέσει και Καΐρ, Ρόδου και μια σειρά από άλλες θέσεις που να σας πει ο κύριος Ράτσας τις εξετάσαμε τις θέσεις αυτές. Έλεος με αυτές τις διακοπές, έλεος με τις διακοπές σας, αφήστε να, δεν ξέρετε από διάλογο, από διάλογο, από διάλογο δεν ξέρετε, εγώ τι είμαι δηλαδή εδώ πέρα μέσα, ποιος δολοφόνος, πώς αποκαλείται δολοφόνο, με τη στοιχεία, αφήστε τον απολογητή και οι δολοφόνοι απολογούνται, και οι δολοφόνοι απολογούνται, έχουν το δικαίωμα της απολογίας, επιτέλους, επιτέλους, κύριε Μενεγάκος. Εγώ να ολοκληρώσω αυτό που είπα, ότι όλες οι θέσεις που έχουν υποδειχθεί κατά διαστήματα και άλλες από μόνες μας έχουμε εξετάσει και δυστυχώς δεν έχει βρεθεί καλύτερη θέση από αυτή. Ο κύριος Δράτσας μπορεί να σας πει και για συγκεκριμένες θέσεις που εξετάσαμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εξεταστούν και δεν είναι το θέμα ότι έχουμε το οικόπεδο να απαντήσω σε αυτό, διότι όποιο άλλο οικόπεδο και να βρούμε είναι φθηνότερο από το οικόπεδο αυτό που έχουμε για να το αγοράσουμε. Η αξία του είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και ποτέ δεν το βάλαμε σε τέτοια βάση. Όπου δηλαδή και να ψάξαμε άλλη θέση, τα οικόπεδα ήταν όλα φθηνότερα από αυτό. Θα μεταφέρω συμπυκνωμένα το μήνυμα και τις θέσεις μας. Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης και της προόδου. Αντίθετα, θέλουμε οι γειτονιές μας να αποτελέσουν κομμάτι της αναπτυξιακής εξέλιξης της πόλης μας στα πλαίσια της ανάπλασης του ανατολικού της μετόπου. Δεν είμαστε κατά της κατασκευής υποσταθμού υψηλής τάσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ρόδου. Είμαστε κατά του να γίνει στη συγκεκριμένη θέση στον Άγιο Νικόλαο και σε καμιά άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης μας. Δίπλα στα σπίτια μας, δίπλα στα σχολεία μας και τους παιδικούς σταθμούς. Ο Άγιος Νικόλαος είναι περιοχή που ταλαιπωρήθηκε από τα προηγούμενα εργοστάσιο της ΔΕΗ επί 35 ολόκληρα χρόνια με αμέτρηνα ανθρώπινα θύματα εξαιτίας του. Η ΔΕΗ και η ΔΕΔΙΕ τώρα
έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα τελείως αναξιόπιστη και εχθρική και προς τους κατοίκους και προς το Δήμο. Μέχρι σήμερα και παρά τις αποφάσεις τριών δημάρχων, αυτή εξακολουθεί το χαβά της. Η επιστήμη δεν έχει δώσει σήμερα, μέχρι σήμερα, ξεκάθαρη απάντηση στο ζήτημα της επίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη δημόσια υγεία και τη ζωή. Ούτε θετική, ούτε αρνητική. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί κανένας να μας εγγυηθεί με απόλυτο τρόπο και να αναλάβει νομικά την ευθύνη γι' αυτό, ότι δεν υπάρχει ή δεν θα υπάρξει στο μέλλον κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή μας και κυρίως τη ζωή των παιδιών μας. Από την κατασκευή του υποσταθμού στον Άγιο Νικόλαο ή σε οποιαδήποτε άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης μας. Θα φορτωθεί την ευθύνη αυτό το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος από εσάς ξεχωριστά? Κανένα αντάλλαγμα ή αντισταθμιστικό όφελος δεν είναι ικανό να εξαγοράσει τη ζωή μας. Και τζάπα να μας δίνατε το ρεύμα για όλη μας τη ζωή και χρυσές να κάνατε τις γειτονιές μας, θα το δεχόμασταν? Ποτέ. Δεν είμαστε ταραχοποιοί υποκινούμενοι, είμαστε απλοί άνθρωποι, δημότες που αγωνιζόμαστε για την προστασία της ζωής μας και για το αύριο των παιδιών μας. Σας θέλουμε όλους να σταθείτε δίπλα μας. Η ΔΔΕ είναι μια επιχείρηση που αύριο μπορεί να είναι και σε ξένα χέρια, γιατί όλα σήμερα πουλούνται. Θα πουληθούμε κι εμείς μαζί? Θα πουληθούμε σαν ποντίκια για τα πειράματά τους? Αν δεν μας υπερασπιστείτε εσείς, οι εκπρόσωποι μας σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος θα μας υπερασπιστεί, η ΔΔΕ? Προτείναμε με τη βοήθεια του τεχνικού μας συμβούλου, του κυρίου Φιλίμωνα Κωνσταντινίδη, εναλλακτικές θέσεις για τον υποσταθμό. Πρότειναν κι άλλοι και άλλες θέσεις. Να οριστεί λοιπόν μια επιτροπή να τις εξετάσει και να βρεθεί η καλύτερη, εκείνη που δεν βάζει σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο. Αν η ΔΔΕ συνεχίσει την αδιάλαχτη στάση της, να ξέρετε ότι εμείς οι απλοί αδύναμοι πολίτες θα μεταμορφωθούμε σε θηρία ανήμερα. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, έστω και μόνοι μας. Θα φτάσουμε στα άκρα. Θα φτάσουμε μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ένα πράγμα να βάλουν καλά στο νου τους. Υποσταθμός υψηλής στάσης δεν θα γίνει ποτέ στον Άγιο Νικόλαο και σε καμιά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης μας. Ευχαριστούμε την κυρία Μαναμή.